Συνεχίζουμε λοιπόν με το δεύτερο πάνελ. Από την οικονομία θα πάμε στα κόμματα, στα κινήματα, στην κοινωνία των πολιτών και έχουμε 4 εκλεκτούς συνομιλητές. Θα ξεκινήσω από τη μοναδική κυρία, τη Μαρίνα Κακεπάκη, κυρία ερευνήτρια του πολιτικών ερευνών, η οποία μας επιφυλάσσει και μια έκπληξη με κάποια στοιχεία ερευνητικά που θα συζητήσει μαζί μας. Συνεχίζουμε με τον Κώστα τον Ελευθερίου, ο οποίος είναι καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου Θράκης και συντονιστής του κύκλου πολιτικής ανάλυσης του ΕΝΑ. Αμέσως μετά είναι ο κύριος Κουζής, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και τελευταίος στη σειρά, όχι κάτι άλλο, ο δόκτωρ Δημήτρης Παπανικολόπουλος, πολιτικής επιστήμης και βεβαίως συγγραφέας των βιβλίων «Millennials στο δρόμο» και «Δεκέμβρης του 2008» που συζητήθηκαν πολύ. Να ξεκινήσουμε, επειδή ο χρόνος πιέζει και έχουμε ήδη καθυστερήσει, με την κυρία Κακεπάκη. Ευχαριστώ και εγώ και να ευχαριστήσω πολύ και το ΕΝΑ για την πρόσκληση να συμμετάσχω στην ημερίδα αυτή, στο συνέδριο αυτό. Μου ζητήθηκε αρχικά έτσι να κάνω μια γενικότερη μια παρουσίαση σε σχέση λίγο με την, όχι με τα κόμματα, ούτε τα κινήματα. Δεν θα μιλήσω τόσο για κόμματα, κινήματα, κοινωνία πολιτών, αλλά για τους πολίτες και για το πώς οι πολίτες τα τελευταία, στην τρίτη ελληνική δημοκρατία ουσιαστικά, αντιλαμβάνονται και κάποιες βασικές διαστάσεις της πολιτικής, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη δημοκρατία, που σαφώς σχετίζονται και με την συμμετοχή και με όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουν, νομίζω, οι τρεις συνομιλητές μετά. Το πρώτο που θα πω πριν βάλουμε, να βάλουμε ίσως και την παρουσίαση... Α, είναι πίσω. Απλά δεν τη βλέπω εγώ εδώ μπροστά. Α, τώρα τη βλέπω. Εντάξει, ευχαριστώ. Το πρώτο που θα πω είναι ότι, ξεκινώντας έτσι να μαζέψω κάποια στοιχεία, είναι ότι ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα για τις πρώτες δεκαετίες. Δεκαετία 70, δεκαετία 80. Ενώ τα τελευταία 10-15 χρόνια υπάρχει μια πολύ πληθώρα έτσι, ερευνών, μελετών. Νομίζω ότι γνωρίζουμε αρκετά καλά πλέον τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία από το 2000 και μετά, ή δεκαετία 90-2000 και μετά. Για τις πρώτες δεκαετίες ξέρουμε πολύ λίγα. Επομένως, ό,τι και αν πούμε, θα είναι μάλλον επισφαλές και δεν θα μπορέσουμε να εξάγουμε τα συμπεράσματα που θα μπορούσαμε για το τι συμβαίνει και τι έχει αλλάξει τα τελευταία 50 χρόνια σε επίπεδο εμπιστοσύνης. Θα σας δείξω κυρίως στοιχεία από τα τελευταία 20 χρόνια, τα οποία μπορούμε να είναι και συγκρίσιμα και μπορούμε έτσι να έχουμε μια εικόνα. Θα πω ωστόσο ότι από ερευνητικά δεδομένα του πρώτου μισού της δεκαετίας του 80 και των αρχών της δεκαετίας του 90, βλέπουμε ότι αυτό το οποίο συζητάμε ως κρίση εμπιστοσύνης, κρίση απέναντι στους θεσμούς, ήρθε αρκετά νωρίς και ήρθε στην κρίση του 89, δηλαδή μετά το 89, το 90. Μετρήσεις και έρευνες που είχαμε από το 85 μέχρι το 90 μας δείχνουν μια μεγάλη κατάρρευση και μια άνοδο, αυτό που ονομάζουμε κινησμός, έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι σε θεσμούς και κόμματα, ήδη από τη δεκαετία του 90, από τις αυγές της, την αρχή της δεκαετία του 90. Άρα, αυτά τα οποία είδαμε έτσι, με μεγάλη ένταση μετά, το 2008, το 2010, τα είχαμε βιώσει και νωρίτερα. Δεν έχουμε όμως ακριβώς τα στοιχεία για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως μια χρονοσειρά και να μπορούμε να συγκρίνουμε ίδια μεγέθη. Θα μιλήσω λίγο έτσι για να δώσω μια... Αυτή είναι μια διακύμανση εμπιστοσύνη σε κάποιους βασικούς θεσμούς. Βλέπουμε, χωρίς να μπω έτσι πολύ, ίσως δεν είναι και πάρα πολύ ορατά, αλλά χωρίς να μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, γιατί δεν νομίζω ότι χρειάζεται, από τη δεκαετία, από τις αρχές του 2000 μέχρι το 2020, βλέπουμε μια κοινή τάση. Βλέπετε ότι πέφτει ξαφνικά, υπάρχει μια κατάρρευση της εμπιστοσύνης, η οποία ξεκινάει το 8 και ουσιαστικά κορυφώνεται το 2010. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι συνέβη το 10. Όμως είχε ήδη προηγηθεί η κατάρρευση του 8. Άρα δεν το 10, αν θέλετε, η κρίσιμη κατά κάποιο τρόπο καμπή, αλλά είναι το 2008 για όλους τους θεσμούς. Σαφώς οι πολιτικοί θεσμοί, όπως λέμε, δηλαδή κοινοβούλιο, κόμματα, χαίρουν πολύ μικρότερης εμπιστοσύνης διαχρονικά σε σχέση με την αστυνομία, δικαιοσύνη, που θεωρούνται μη πολιτικοί θεσμοί.
Ωστόσο, οι τάσεις είναι ανάλογες για την τελευταία 20ετία. Δηλαδή, αν είχαμε μια πρώτη κρίση το 90, θα σας έλεγα η δεύτερη που έρχεται είναι το 8, επιβεβαιώνεται το 10. Υπάρχουν κάποια στοιχεία ανάκαμψης, αλλά αυτά τα κοιτάζω με μια μικρή επιφύλαξη, γιατί είναι κάποιες μετρήσεις στην περίοδο της πανδημίας, που ήταν μια ιδιαίτερη περίοδος και συσπήρωνε τους ανθρώπους ενδεχομένως γύρω από τους θεσμούς, έδινε μια έτσι άλλη διάσταση. Επομένως, θα πρέπει λίγο να τα αξιολογήσουμε και με μεταγενέστερες μετρήσεις. Άρα, θα ήθελα έτσι, σαν μια πρώτη αρχική, αν θέλετε, τοποθέτηση, να κρατήσουμε το 90 ως μια κρίση, πρώτη κρίση, και μετά το 8. Τι σημαίνει αυτό, αν θέλετε, και για την δημοκρατία, να δούμε. Και τι συμβαίνει σήμερα, γιατί νομίζω και αυτά θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Αυτοί είναι δύο χάρτες, όπως βλέπετε. Στη μία πλευρά έχουν ερωτηθεί οι πολίτες στην Ευρώπη πόσο σημαντικό είναι για σας να ζείτε σε μια χώρα που κυβερνάτε δημοκρατικά. Όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα της χώρας, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποδίδουν οι πολίτες. Στην Ελλάδα βλέπετε ότι είναι αρκετά σκούρο το χρώμα, δηλαδή δεν είναι μια χώρα σήμερα στην οποία έχει εκλείψει η σημασία της δημοκρατίας. Κάθε άλλο. Έχει αρκετά υψηλά ποσοστά, οπότε αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε ως κάτι, ας πούμε, αισιόδοξο. Η απόκληση όμως έχει να κάνει με την ικανοποίηση, που είναι ο δεύτερος χάρτης δεξιά. Ικανοποίηση από τη λειτουργία της δημοκρατίας. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι πολίτες σήμερα πιστεύουν ακόμα, σαφώς πιστεύουν πλειοψηφικά στη σημασία του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά βλέπουν μια μεγάλη απόκληση, διαπιστώνουν ότι το δημοκρατικό πολίτευμα, έτσι όπως λειτουργεί σήμερα, δεν τους ικανοποιεί. Και στην Ελλάδα το βλέπουμε από την απόκληση που υπάρχει στην ένταση του χρώματος, αν θέλετε, στο χάρτη, από το ισχυρό μέσο όρο που είναι το σκούρο μπλε, πάμε σε ένα έτσι, αχνότερο γαλάζιο ικανοποίησης, είναι γύρω στο 5 σε μια κλίμακα, 0 στο 10 η μέτρηση αυτή, και νομίζω έχουμε ενδείξει ότι θα πέσει ακόμα περισσότερο. Αυτά είναι στοιχεία του 21 από τη σχετική έρευνα. Κρατάω λοιπόν και αυτή τη διάσταση ως αισιόδοξη και απεσιόδοξη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει μια στήριξη απέναντι στη δημοκρατία, γιατί όλα αυτά νομίζω εκεί θέλουμε να καταλήξουμε και να συζητήσουμε, αλλά σαφώς υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στον τρόπο λειτουργίας της. Και δεν ξέρω αν θέλετε να κλείσω και με το τελευταίο, το οποίο ίσως είναι έναυσμα και για κάποια πράγματα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Γιατί νομίζω είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε κατά νου όταν αξιολογούμε τη συμμετοχή, τα κινήματα και τα κόμματα, έτσι λίγο για να το συνδέσω και με το τι θα πούνε οι συνάδελφοι στη συνέχεια. Αυτές είναι οι πυραμίδες του πληθυσμού του 71, ας πούμε δηλαδή στην αρχή της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, και από το 21 στο τέλος αυτής της πεντηκονταετίας. Είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Βλέπουμε δηλαδή πόσο ήταν νεανικός ο πληθυσμός το 71, πόσο έχει γεράσει σήμερα. Συνδέεται σαφώς, γι' αυτό γράφω από πάνω, δημογραφία και δημοκρατία. Ένας νεανικός πληθυσμός μπορεί να συμμετάσχει μαζικότερα, γιατί είναι ακριβώς οι δεξαμενοί, είναι οι νεότερες ηλικίες, οι οποίες ουσιαστικά θα κινητοποιηθούν και θα συμμετάσχουν. Σήμερα βλέπουμε ότι έχει αντιστραφεί αυτή η εικόνα. Επομένως, είναι ένα ερωτηματικό και για το μέλλον, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε στη συνέχεια, πώς αυτά τα δημογραφικά δεδομένα μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές μορφές κινητοποίησης, συμμετοχής, εκπροσώπησης κλπ. Νομίζω ότι μπορώ εδώ να σταματήσω και να δώσω έτσι την πάσα και στον Κώστα, για να δούμε και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Ναι, κύριε Λευτερίου. Μιλάω. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ τη Μανίνα για το πολύ ωραίο πλαίσιο που έβαλε γύρω από την κρίση εκπροσώπησης. Εγώ θα προσπαθήσω λίγο να σκιαγραφίσω την πορεία του κομματικού φαινομένου μέσα στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, τις καμπές δηλαδή τις οποίες πέρασε, διήλθε κομματική ανάπτυξη στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, κυρίως για να προβληματιστούμε σε σχέση με αυτά τα οποία ανέφερε για την εξέλιξη της κρίσης εμπιστοσύνης η Μανίνα. Αν θεωρήσουμε ότι η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία είναι η πιο έτσι, εξελιγμένη μορφή φιλελεύθερης δημοκρατίας στην ελληνική πολιτική ιστορία, και αυτό είναι προφανώς, τα κόμματα παίξαν ένα κεντρικό ρόλο σε αυτό. Τρίτη ελληνική δημοκρατία είναι μια δημοκρατία των κομμάτων, παρά τη δημόκραση. Είναι ακριβώς αυτό.
Τα κόμματα ήταν οι βασικοί δρόντες του πολιτικού ανταγωνισμού, ήταν αυτοί που εξέφραζαν τα επίδικα του πολιτικού ανταγωνισμού και ήταν αυτοί που κινητοποιούσαν την κοινωνία για την πρόθεση συγκεκριμένων πολιτικών απόψεων. Θα λέγαμε το εξής, ότι υπάρχουν τρεις κύκλοι της κομματικής ανάπτυξης ξεκινώντας από το 1974 και φτάνοντας μέχρι τη σημερινή εποχή, οι οποίοι τρεις κύκλοι προσδιορίζουν το ρόλο των πολιτικών κομμάτων σε διαφορετικές φάσεις της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας και εξηγούν λίγος πολύ ποια είναι η κατάσταση σημερινή, την οποία βεβαίως την ορίζουμε, την προσδιορίζουμε ως μια κρίση του κομματικού φαινομένου στην Ελλάδα, η οποία βεβαίως δεν είναι κρίση του κομματικού φαινομένου σημερινή, έχει ρίζες, συμφωνώ με τη Μανίνα, την μπορούμε να τις εντοπίσουμε από τη δεκαετία του 90, δηλαδή το 90 είναι πράγματι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο. Η πρώτη περίοδος, η οποία ξεκινάει από το 1974 και πάει περίπου μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, θα μπορούσαμε να πούμε είναι η περίοδος των κομμάτων μαζών, ή τέλος πάντων των μαζικών κομμάτων, όπου τα κόμματα είναι βασικοί φορείς του εκδημοκρατισμού, έχουν γίνει υποδοχής της πολιτικής και δημοκρατικής συμμετοχής, οργανώντας μεγάλα μέρη του πληθυσμού ως μέλη. Βεβαίως έχουν συμβάλει καταλυτικά στην κοινωνική κινητοποίηση και την πολιτική κινητοποίηση και βεβαίως είναι βασικοί φορείς της πολιτικοποίησης της κοινωνίας. Τα μαζικά κόμματα δεν είναι μόνο τα κόμματα της αριστεράς, όπως θα μπορούσε ενδεχομένως κάποιος να φανταστεί. Αυτό ήταν κάτι το οποίο χαρακτήρισε και την δεξιά παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία, άλλωστε, στα τέλη της δεκαετίας του 80, ήταν το μαζικότερο κόμμα στο ελληνικό κομματικό σύστημα. Αυτή η μαζικοποίηση και αυτή η έντονη δράση των πολιτικών κομμάτων απέναντι στην κοινωνία ήταν μια βασική προϋπόθεση για να μπορέσει να προχωρήσει ο εκδημοκρατισμός στην Ελλάδα. Και αυτό δεν πέρναγε μόνο από το γεγονός ότι είχαμε ελεύθερες εκλογές και κόμματα που λειτουργούσαν με έναν σχετικά ελεύθερο τρόπο, προωθούσαν τις απόψεις τους. Ήταν και ο τρόπος με τον οποίο τα κόμματα προσπάθησαν να επικύσουν, να παρέμβουν, να διεισδύσουν στην κοινωνία των πολιτών, κομματικοποιώντας πολλές πλευρές κοινωνικών οργανώσεων κ.ο.κ. Αυτό είχε μια θετική πλευρά, ότι έφερναν το πνεύμα του εκδημοκρατισμού σε δομές συλλογικότητες οργανώσεις, οι οποίες πράγματι μέχρι τότε δεν είχαν αυτή την αντίληψη. Το συνδικαλιστικό κίνημα, για παράδειγμα, είναι μια τέτοια περίπτωση. Αλλά ταυτόχρονα αυτή η κομματικοποίηση έφερε και μια λογική από τα πάνω επιβολής συγκεκριμένων απόψεων, άρα εξελίχθηκε σε κάτι αρνητικό. Δεν ήταν πάντα αρνητικό, αλλά εξελίχθηκε σε κάτι αρνητικό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι προς τα τέλη της δεκαετίας του 80, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι τα κόμματα από εκεί που εκφράζουν την κοινωνική δυναμική της μεταπολίτευσης σταδιακά γίνονται δυνάμεις οι οποίες αλληλεπιδρούν με το κράτος, στρατηγική του κράτους και αναπαράγουν διαφορετικές εκδοχές κυβερνητισμού. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται όλα τα κόμματα, όλες οι πολιτικές παρατάξεις, ξεκινώντας προφανώς από τη δεξιά και πηγαίνοντας ακόμα και μέχρι την αριστερά. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, λοιπόν, τα κόμματα αυτά έχουν γίνει πολυσυλλεκτικές δομές, έχουν αναπτύξει μια διαφορετική λογική κοινωνικής παρέμβασης και άρα από τη δεκαετία του 90 και μετά, με μεγάλο ορόσημο φυσικά το 1992, την είσοδο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποδοχή του στόχου της σύγκλησης ως μιας κεντρικής επιδίωξης κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων στη χώρα. Από εκείνη τη φάση και μετά μιλάμε πια για κόμματα, ειδικά τα mainstream κόμματα του λεγόμενου δικοματισμού, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό μπαίνουν σε μία κατεύθυνση, σε μία τροχιά από ιδεολογικοποίησης και αυτή η ιδεολογικοποίηση περιορίζει τον κομματικό ανταγωνισμό σε μία αντιπαράθεση ανάμεσα σε διαχειριστικά μοντέλα. Παλαιότερα είναι διαφορετικά ιδεολογικά και πολιτικά σχέδια, μετά τη δεκαετία του 90 είναι διαχειριστικά μοντέλα τα οποία έρχονται σε μία αντιπαράθεση. Βεβαίως τα κόμματα της αριστεράς και πιο μετά κόμματα τα οποία έρχονταν από τον ακροδεξίο χώρο είναι αυτά τα οποία προσπαθούσαν να εκφράσουν μια διαφορετική λογική προσέγγιση στον κομματικό ανταγωνισμό. Ωστόσο υπάρχει μια δυναμική καρτελοποίησης πια του ελληνικού κομματικού συστήματος, πολύ εμφανής ειδικά από το 2000 και μετά, η οποία διευρύνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ένα συγκεκριμένο πολιτικό πεδίο, στο οποίο τα επίδικα είναι συγκεκριμένα και οι εναλλακτικές εκφράζονται με ένα πολύ δύσκολο
τρόπο και πολλές φορές οι εναλλακτικές λαμβάνουν υπόψη και διαδικασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην κοινωνία μέσα από κινηματικές δράσεις, κινηματικές δυναμικές. Σε αυτό το πλαίσιο και όσο πλησιάζουμε προς την περίοδο της κρίσης βεβαίως, αρχίζει πια αυτή η προϊούσα κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στα κόμματα την οποία μας έδειξε η Μανίνα προηγουμένως, να λαμβάνει χαρακτηριστικά στα προϊόντα της κρίσης, κρίσης πια νομιμοποίησης του κομματικού συστήματος, την οποία βέβαια την είδαμε με πολύ πιο έντονο τρόπο στην περίοδο της κρίσης. Θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, εάν δεν είχε προϋπάρξει αυτή η αλλαγή, αυτή η μετατόπιση, αυτή η απομάκρυνση των κομμάτων από την κοινωνική δυναμική, από κοινωνικά αιτήματα και διεκδικήσεις και ο προσετερισμός από την πλευρά του κομματικού συστήματος των αναγκαιοτήτων που προβάλλει η στρατηγική του κράτους, δεν θα ήταν εφικτή και η διαχείριση της κρίσης έτσι όπως προέκυψε με τα τρία μνημόνια, με πολύ πιο εύκολο τρόπο ενσωματώθηκε σε αυτή τη λογική τη μνημονιακή τα κόμματα του παλαιού δικοματισμού. Το κόμμα το οποίο εξέφρασε σε εκείνη τη φάση την αναλλακτική προς την μνημονιακή συνένεση με ένα πιο βίαιο τρόπο και αυτό εν μέρη ή μέρη θα έλεγα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό εντάχθηκε σε αυτή τη διαδικασία και βεβαίως τα αποτελέσματα αυτής της ένταξης τα βλέπουμε με τον κατακαιρματισμό της σημερινής περίοδου. Άρα στην πραγματικότητα όλη αυτή η πορεία του κομματικού φαινομένου είναι μια πορεία, μια κίνηση των κομμάτων από την κοινωνία προς το κράτος. Ξεκινάνε τα κόμματα να είναι φορείς του εκδημοκρατισμού, αναπαράγοντας, εκφράζοντας, αντανακλώντας μια συγκεκριμένη κοινωνική δυναμική, όντας εκφραστές συγκεκριμένων κοινωνικών διεκδικήσεων και αιτημάτων και σιγά σιγά τα κόμματα μετατρέπονται, μετασχηματίζονται, υποβαθμίζονται σε εξαρτήματα του κράτους, τα οποία έχουν ως βασική λειτουργία να νομιμοποιήσουν τη στρατηγική του κράτους στην κοινωνία. Και αυτό βεβαίως φέρνει από την πλευρά της κοινωνίας μια απάντηση, η οποία απάντηση σημαίνει αποστράτευση, σημαίνει κρίση εμπιστοσύνης, σημαίνει αποχώρηση από την πολιτική διαδικασία, σημαίνει ενδεχομένως αναζήτηση άλλων εναλλακτικών, οι οποίες μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην έχουν ή να μην κινούνται σε μια δημοκρατική λογική. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ελευθερίου. Έχει δώσει τροφή για πολλά ερωτήματα. Να δούμε ποια θα προλάβουμε και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κουζή. Ωραία. Λοιπόν, και εγώ από τη δική μου την πλευρά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συμμετέχω στο συνέδριο του ΕΝΑ. Και βεβαίως έχω κληθεί να μιλήσω για τα ζητήματα που άπτονται του συνδικαλιστικού κινήματος. Ένα συνδικαλιστικό κίνημα πολύπαθο στην Ελλάδα, που έχει ιστορία μακρά. Βεβαίως το συνέδριο αφορά στην περίοδο της μεταπολίτευσης, δηλαδή τα 50 χρόνια, από το 1974 και πέρα. Ωστόσο, θα ήταν χρήσιμο να δούμε δύο σε αυτή την πρώτη φάση έτσι, των παρεμβάσεων, δύο πλευρές, το ένα μια σύντομη ιστορική διάσταση του τι έχει συμβεί από το 1974 μέχρι σήμερα και ποια είναι τα σύγχρονα χαρακτηριστικά που διέπουν το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα. Σε ό,τι αφορά την ιστορική, θα λέγαμε, αναδρομή, που βεβαίως αν μείνει κανείς στο τι έχει γίνει από το 1974 και πέρα και δεν δει το τι ακριβώς έχει προηγηθεί το 1974, από τότε που κάνουν την εμφάνισή του, την αρχική του εμφάνιση του ελληνικού συνδικαλιστικού κίνημα στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ περιορισμένη οπτική των πραγμάτων, μιας και μια σειρά από παθογένειες που συνδέονται με το συνδικαλιστικό κίνημα έλκουν την καταγωγή τους από πολύ μακρότερο χρόνο από το 1974. Ωστόσο, μένοντας σε αυτή τη χρονική περίοδο των τελευταίων 50 χρόνων, μπορούμε να πούμε το εξής, ότι έχουμε καταρχάς μία πρώτη περίοδο, που είναι η πρώτη 15ετία, όπου εκεί πέρα καταγράφεται μία αφενός μένει αποκατάσταση των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών και μια ανάπτυξη των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, κυρίως από τη δεκαετία του, μέσα στη δεκαετία του 80, που ωστόσο οι κυβερνήσεις εκείνες οι οποίες συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση έχουν και μια πρακτική του παραδοσιακού διατηρούμενου ελέγχου των συνδικάτων, από την κρατική εξουσία.
Και έτσι λοιπόν έχουμε στη μεν πρώτη εφταετία, 1974-1981, μία την αναγνώριση και για πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνικών συνταγμάτων δικαιωμάτων που αφορούν στον όρο εργασία και βεβαίως τα συλλογικά εργασιακά δικαιώματα, συνδικαλισμό, συλλογικές συμβάσεις, απεργία. Και ωστόσο όμως αυτό που βλέπουμε, ενώ προσπαθεί να ανθίσει το συνδικαλιστικό κίνημα μετά την πτώση της δικτατορίας, γίνεται μια προσπάθεια ελέγχου της κορυφής των συνδικάτων με τις νόθες, τις εξακολουθούμενες νόθες διοικήσεις στην κορυφή του συνδικαλιστικού κινήματος, μιας και που λειτουργούν πάντα τα σωματεία σφραγίδες, εκείνα τα οποία διαμορφώνουν την εικόνα στα συνέδρια, τα νόθα συνέδρια των συνομοσπονδιών. Παράλληλα, ενώ έχουμε τα πρώτα δείγματα ανάπτυξης των συνδικαλιστικών ελευθεριών, να θυμίσουμε ότι εκείνη την περίοδο, στη δεκαετία του 70, έχουμε την καπιταλιστική κρίση του 70, που εκεί, σε συνδυασμό με την πολιτική λιτότητα η οποία ακολουθείται, έχουμε μια σειρά από παρεμβάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, οι οποίες καταστέλλονται με τον περίφημο νόμο, να θυμίσω, το 330 του Λάσκαρη, που ήταν ο νόμος ο οποίος αντιμετώπιζε την πάλη των τάξεων. Άρα λοιπόν σε αυτή την πρώτη φάση έχουμε τα πρώτα δείγματα της προσπάθειας ελέγχου του συνδικαλισμού από πλευράς των κυβερνήσεων, των δύο κυβερνήσεων, τριών μάλλον, των κυβερνήσεων της πρώτης περίοδου, γιατί είχαμε και την κυβέρνηση Ράγκη στο τέλος. Και στην συνέχεια έχουμε τη δεκαετία του 1980, όπου εκεί πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τον εμβληματικό νόμο, τον 1264, που ενισχύει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Μια βασική παράμετρος είναι ο εκδημοκρατισμός του συνδικαλιστικού κινήματος από τα νόθα σωματεία σφραγίδες. Άρα και έχουμε το πρώτο συνέδριο μετά τη δεκαετία του 40, του 46-47, που γίνεται με ένα γνήσιο συνέδριο του 83, που όμως η ίδια η κυβέρνηση, όταν έρχεται το συνδικαλιστικό κίνημα και έχει την πλειοψηφία στα συνδικάτα, έχει ξεκινήσει να δημιουργεί νέους όρους κυβερνητικού συνδικαλισμού, και όταν έρχεται το συνδικαλιστικό κίνημα σε αντίθεση με το σταθεροτυπητικό πρόγραμμα της περίοδου 85-86, τότε έχουμε παρεμβάσεις και της δικαστικής εξουσίας προκειμένου να ελεγχθεί η διοίκηση της συνομοσπονδίας, της Γενικής Συνομοσπονδίας, και να οριστεί μια καινούργια διοίκηση, η οποία καινούργια διοίκηση είναι, θα λέγαμε, απόλυτα ελεγχόμενη από την κυβέρνηση και σε αντιπαράθεση με μεγάλη μερίδα στελεχών της συνδικαλιστικής και φιλοκυβερνητικής παράταξης που είχαν αντιταχθεί στα μέτρα του σταθεροποιητικού προγράμματος της εποχής εκείνης. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πορεία, τη 15ετία, έχουμε ένα συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο φτάνει στο αποκορύφωμά του από πλευράς συνδικαλιστικής πυκνότητας. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 έχουμε ένα ποσοστό της τάξης του 43-45% του συνόλου της μισθωτής εργασίας, το οποίο, δημόσιο και ιδιωτικού τομέα προφανώς, το οποίο συνδικαλίζεται. Από τη δεκαετία του 90 αρχίζει μία σταδιακή μείωση της συνδικαλιστικής πυκνότητας, ώστε ήδη πριν από την κρίση του 2008-2009 η συνδικαλιστική πυκνότητα έχει πέσει κατά 20 μονάδες. Δηλαδή έχει φτάσει στο 23-25%. Εδώ λοιπόν αυτό, και βεβαίως αυτό συνεχίζεται σήμερα που είναι κοντά στο 20% με τα όσα ακολούθησαν και από την περίοδο της κρίσης. Εδώ πέρα βεβαίως μπορούμε να εντοπίσουμε τις αλλαγές στην οικονομία, τις αλλαγές στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων που επηρεάζουν. Βεβαίως εδώ έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει το νεοφιλελεύθερο δόγμα, το οποίο έχει υπησέλθει και στον χώρο των πολιτικών κομμάτων, τα οποία θεωρούνταν ή ήθελαν να διατείνονταν ότι ακολουθούσαν ένα φύλο, μια στάση φιλική απέναντι στα αιτήματα του εργατικού κινήματος, και που βεβαίως στην πορεία του χρόνου είχαμε αυτή την εξέλιξη, λαμβανομένου υπόψη και μιας άλλης παραμέτρου που αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν κυρίως οι κορυφές των συνδικάτων απέναντι στα τεκτενόμενα.
περνάμε από ένα παραδοσιακό συγκρουσιακό κλίμα που υπάρχει στο ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα από την περίοδο του, από το 90 και πέρα, όταν και σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου και την προώθηση του συνενετικού κλίματος μέσα στο χώρο των, στο χώρο, στους χώρους τους εργασιακούς, έτσι λοιπόν έχουμε και μια μετατόπιση στο πλαίσιο πάντα του κυβερνητικού συνδικαλισμού του συνδικαλιστικού κινήματος σε ένα αναζήτηση μια ενός ευρύτερου συνενετικού κλίματος μέσα στους κοινούς στόχους που έχουν να κάνουμε την ευρωπαϊκή πορεία, το κοινό νόμισμα και ούτω καθεξής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήταν, όπως είπαμε προηγουμένως, εντοπίζεται η σημαντική συρρήκνωση της συνδικαλιστικής πυκνότητας που οφείλεται σε μια σειρά από αιτίες που είναι εξωγενείς του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά και σοβαρές, ενδογενείς θα λέγαμε αιτίες, που συνδέονται με πράξεις και παραλήξεις των ίδιων των συνδικάτων που έχουν οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Μια σημαντική παράμετρος έχει να κάνει με το γεγονός και το ότι δεν έχουν ουσιαστικά καμία επιρροή στον χώρο της νεολαίας, ακόμα και σήμερα, και κυρίως στην επισφαλή εργασία, η οποία είναι, θα λέγαμε, τα νέα κοιτάσματα της μισθωτής εργασίας και τα οποία συνεχώς αυτά τα κοιτάσματα ως προς τον όγκο τους διευρύνουν την παρουσία τους. Ωστόσο, είναι ανύπαρτη, θα λέγαμε, είναι πολύ μάλλον, θα λέγαμε, για να είμαστε πιο δίκαιοι, είναι πολύ περιορισμένη η παρουσία τους μέσα στα συνδικάτα. Περίοδος των μνημονίων που ακολουθεί το 8-9, καταλαβαίνετε, τα ξέρουμε όλοι, είναι πιο πολύ πιο κοντά, χρονικά, περαιτέρω συρρήκνωση των συνδικάτων, ενίσχυση της παθητικότητας που έχουμε την τελευταία δεκαετία με τις εξελίξεις όπως αυτές διαγράφηκαν και βεβαίως επίσης έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, έχουν παίξει ρόλο και οι νόμοι που αφορούν στην αποδιοργάνωση του συστήματος των συλλογικών συμβάσεων που αποδυναμώνουν το ρόλο των συνδικάτων όταν αποδιαρθρώνονται οι συλλογικές συμβάσεις και βεβαίως οι νόμοι σχετικά με την περιστολή, την περαιτέρω περιστολή του απεργιακού δικαιώματος, την καταστολή των μέτρων, τα πρόσθετα μέτρα ενάντια στο απεργιακό δικαίωμα. Τώρα, κλείνοντας, πέντε βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου συνδικαλιστικού κινήματος, έτσι όπως διαγράφεται σήμερα, πολύ κωδικοποιημένα θα μπορούσαμε να πούμε, για λόγους οικονομίας χρόνου. Είπαμε προηγουμένως ότι έχουμε μια πολύ χαμηλή συνδικαλιστική πυκνότητα που εκτιμάται, και αυτό είναι πάλι ένα τεράστιο πρόβλημα, το ότι τα συνδικάτα δεν δίνουν ποτέ στοιχεία για το ποιος είναι ο αριθμός των μελών τους. Αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οπότε προσπαθεί κανείς μέσα από διάφορες μεθόδους να καταλήξει στο κατ' εκτίμηση πόσο είναι ποιο είναι το συνδικαλιστικό κίνημα από πλευράς μελών σήμερα. Εκτιμάται ότι είναι κοντά στο 20 με 22%. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι το ότι αυτό είναι ένα συνδικαλιστικό κίνημα αρκετά χαμηλό σε μια μισθωτή εργασία που στην Ελλάδα είναι η χαμηλότερη μισθωτή εργασία σε σχέση με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό όρο, το μέγεθος της. Είναι δηλαδή μόλις τα 2/3 του συνόλου των απασχολούμενων στην Ευρώπη, στην Ελλάδα είναι μισθωτή, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι πάνω από 87-88% και σε πολλές χώρες ξεπερνάει και το 90%. Σε ό,τι αφορά το συνδικαλιστικό κίνημα και τα μέλη, υπάρχει μια τεράστια ανισοκατανομή των μελών ανάμεσα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αν μιλάμε για τον δημόσιο τομέα, είναι περίπου το ποσοστό κοντά στο 60%. Αν μιλάμε όμως για τον ιδιωτικό τομέα, δεν είναι πάνω από 10%, είναι κάτω από 10%, και λαμβανομένου υπόψη είναι ότι το θεσμικό πλαίσιο, το διαχρονικό θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ελλάδα, στερεί τη δυνατότητα μέσα στους χώρους, τους εργασιακούς που στην συντριπτική τους πλειονότητα είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η παρουσία και η εκπροσώπηση, η συνδικαλιστή εκπροσώπηση. Μόνο 2% επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν εκπρόσωπο των συνδικάτων μέσα στους χώρους δουλειάς. Και καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Μια άλλη παράμετρος έχει να κάνει ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε υιοθετήσει το ενιαίο οργανωτικά μοντέλο, δηλαδή όλες οι ιδεολογικοπολιτικά ρεύματα συνυπάρχουν στην ίδια συνομοσπονδία, με τη διαφορά βεβαίως τη διάκριση μεταξύ ΓΕΣΕ και ΑΔΔ για το δημόσια διοίκηση, κάτι που επέβαλε
ο Βενιζέλος το 1920, ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι να έχουν ξεχωριστεί η συνδικαλιστική δομή για να μην μολύνονται από την ταξική πάλη που ήταν η βασική αρχή του Ιδρυτικού Συνεδρίου της ΓΕΣΕ. Και αυτό το ακολουθούμε και σήμερα. Και με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την ενιαία εργατική δομή, με τη διαφορά βεβαίως στο εργασιακό καθεστώς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλά επί της ουσίας να έχουμε ένα συνδικαλιστικό κίνημα που να είναι διασπασμένο, και ξέρουμε ότι πολλοί, αν ρωτήσουμε, θα δουν ότι τουλάχιστον υπάρχουν δύο ΓΕΣΕ, μιας και που ούτε μια κοινή πορτομαγιά δεν μπορούν μεταξύ τους να κάνουν. Οι δυνάμεις οι οποίες συνυπάρχουν μέσα στις ίδιες συνδικαλιστικές δομές. Άλλη παράμετρος πολύ σημαντική είναι ο πολυκερματισμός. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3.500 πρωτοβάθμια σωματεία, έχουμε κοντά στις 80 ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα, παρά το γεγονός ότι από το 1990 σε δύο οργανωτικά συνέδρια της ΓΕΣΕ, το 1990 και το 2006, αποφασίστηκε ομόφωνα οι 80 ομοσπονδίες να γίνουν 20 και τα 80 εργατικά κέντρα να γίνουν 50, όσοι είναι και νομή. Μέχρι τώρα η κατάσταση ουσιαστικά έχει παραμείνει ανέπαφη. Για να αναπαράγονται οι ίδιες προσωπικές εξουσίες και οι ίδιες συνδικαλιστικές, παραταξιακές θα λέγαμε, παραταξιακές σχετισμοί, προκειμένου να μην αλλοιώνεται το αποτέλεσμα που το ήδη υπάρχει. Αναφερθήκαμε προηγουμένως και στο θέμα της παραταξιοποίησης, κομματικοποίησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα οι παρατάξεις αντιστοιχούν απόλυτα με τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα. Είναι κάτι το οποίο δεν συναντάμε, παρά αυτό που συναντάμε και στις χώρες που έχουν τον οργανωτικό πλουραλισμό, τον οργανωτικό. Βλέπουμε ιδεολογικά ρεύματα και όχι αντιστοίχηση απόλυτη πολιτικών κομμάτων με τις παρατάξεις οι οποίες υπάρχουν. Βεβαίως αυτό αναπαράγει την απουσία μιας συνδικαλιστικής κουλτούρας για τη μεγάλη πλειονότητα των συνδικαλιστικών στελεχών. Περισσότερο λειτουργούν σαν κομματικά στελέχη παρά σαν συνδικαλιστικά στελέχη, με πάρα πολλές, μπορεί να γίνει πολύ ιδιαίτερη συζήτηση σε αυτό. Προτάσουν δηλαδή την κομματική τους δραστηριότητα, ιδιότητα μάλλον από την συνδικαλιστική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μιας και που δεν υπάρχει κόμμα που να μην διατείνεται σήμερα ότι εξυπηρετεί με το καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Έτσι, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Λοιπόν, μια ακόμα και τελειώνοντας, συγγνώμη που έτσι τραβάει ο χρόνος μου, ένα σημαντικό έλλειμμα είναι η οικονομική αυτοδυναμία των συνδικάτων. Τα συνδικάτα, κυρίως του ιδιωτικού τομέα, χρηματοδοτούνται και δεν στηρίζονται από το κράτος. Το πάτη πάλι ποτέ εργατική αιστεία. Μέτρο του Μεταξά που διατηρήθηκε ανέπαφο μέχρι και τις, διατηρείται μέχρι και τις μέρες μας, και το οποίο στερεί τη δυνατότητα της ενίσχυσης του ρόλου της συνδικαλιστικής συνδρομής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τον κινηματικό ρόλο που αυτή συνεπάγεται. Και κλείνοντας, το έλλειμμα διεθνοποίησης που χαρακτηρίζει το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος. Αν λάβουμε υπόψη μας και την περιορισμένη, μέσα από την συνεχιζόμενη εσωστρέφεια και αντιπαράθεση που υπάρχει ανάμεσα στις παρατάξεις, τα όσα συμβαίνουν στο διεθνή χώρο, τα οποία με μια καθυστέρηση έρχονται και εδώ στην Ελλάδα, δεν υπάρχει επαφή για να είμαστε και να είναι προειδεασμένο το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα για το τι μελιγενέστε, και ένα στοιχείο της έλλειψης διεθνοποίησης και εκδήλωσης της διεθνούς αλληλεγγύης είναι ότι από το 1982 υπάρχει μια διάταξη που δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους μιας πολυεθνικής επιχείρησης, όταν αυτή η πολυεθνική επιχείρηση που λειτουργεί και σε άλλες χώρες, σε αυτή κάνουν απεργία οι εργαζόμενοι άλλων χωρών, να εκδηλώσει, να κηρύξει μάλλον απεργία αλληλεγγύης προς αυτούς τους εργαζόμενους. Αυτή η διάταξη, 42 χρόνια από τότε μέχρι σήμερα, δεν έχει ούτε μία φορά ενεργοποιηθεί. Αυτό λοιπόν δείχνει, είναι ένα ακόμα παράδειγμα, έτσι, της περιορισμένης, θα λέγαμε, σε μια κρίσιμη εποχή που απαιτείται η διεθνοποίηση του ρόλου του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος απέναντι στη διεθνοποιημένη και πολύ αποτελεσματική πολιτική του κεφαλαίου. Είναι ένα πρόσθετο ακόμα έλλειμμα, και τελείωσε, και χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ήταν, κύριε Κουζή, τόσο πλήρης η ομιλία σας που σχεδόν απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα και εξηγήσατε πώς φτάσαμε στο να κρίνεται πια η απεργία παράνομη.
Και πάμε στον κύριο Παπανικολόπουλο να μας πει πού βρίσκονται τα κινήματα σήμερα, τι έχει παραμείνει ζωντανό και από την έκρηξη του 2008 με την οποία έχετε ασχοληθεί ιδιαιτέρως. Θα μου επιτρέψετε πρώτα, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτό το υπέροχο πάνελ, αλλά θα μου επιτρέψετε πρώτα να κάνω μια αποτίμηση της σχέσης των κινημάτων και της δημοκρατίας τα τελευταία 50 χρόνια και θα αναφερθώ φυσικά και σε αυτό που με ρωτήσατε. Θεωρώ ότι τα κοινωνικά κινήματα έχουν σχέση με οποιαδήποτε στιγμή της 50χρονης τρίτης ελληνικής δημοκρατίας και θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα. Η έλευση της δημοκρατίας και η πτώση της Χούντας έχουν σχέση με την κινηματική δραστηριότητα. Διότι η Χούντα δεν έπεσε ούτε γιατί έπεσε κάποιο τηλεφώνημα από τις ΗΠΑ ή γιατί έπαθαν οι δικτάτορες κρίση αξιών που χάσανε την Κύπρο. Η επιστράτευση ήταν το αίτιο που έχασαν τον έλεγχο του στηρίγματός τους, του στρατεύματος δηλαδή. Πριν από 10 χρόνια με έναν καλό συνάδελφο απαρτιώσαμε μια εναλλακτική ερμηνεία της πτώσης της Χούντας που ήταν η απειλή που ένιωθαν από τους επίστρατους οι δικτάτορες. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες είχε γίνει και η επανάσταση του στρατεύματος στην Πορτογαλία. Οπότε η γενέθλια πράξη αυτής της δημοκρατίας σχετίζεται με την κινηματική δραστηριότητα. Τα κίνηματα σχετίζονται και με την εμπέδωση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Θυμάστε τις μεγάλες κινητοποίησεις στην επέτειο του Πολυτεχνείου, που πολλοί διατείνονται ότι ήταν του 1 εκατομμυρίου. Αποκλείεται, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων ήταν μεγάλες σε κάθε περίπτωση. Τους αγώνες των φοιτητών για την αποχουτοποίηση στο Πανεπιστήμιο. Το ίδιο έγινε και με το συνδικαλιστικό κίνημα και ούτω καθεξής. Από τότε μέχρι σήμερα, επίσης πρέπει να πούμε, αυτό δεν σημαίνει μόνο στην Ελλάδα, αλλά σχετίζεται με την επέδοση της δημοκρατίας, τα κινήματα βοηθούν στην πολιτική κοινωνικοποίηση των νέων. Οι νέοι εισέρχονται στο πολιτικό προσκήνιο ουσιαστικά μέσα από την συμμετοχή τους σε κοινωνικά κινήματα όπου μαθαίνουν να είναι καλοί πολίτες που είναι και στο σχολείο. Τα κινήματα επίσης έχουν σχέση με την εμβάθυνση της δημοκρατίας. Μίλησα για την εμπέδωση πριν, με την εμβάθυνση της δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν είναι μόνο να ψηφίζουμε τις εκλογές. Θυμίζω αυτό που τη θεωρία του T.H. Marshall που έλεγε για τα ατομικά, τα πολιτικά και τα κοινωνικά δικαιώματα. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Κάθε φορά που γινόταν μια δολοφονία, η κινηματική δραστηριότητα έφτανε σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε εξεγέρσεις, μεγάλες εκρήξεις κτλ. Και αυτό εμπέδωσε την ιδέα στην ελληνική κοινωνία ότι αυτή η δολοφονία, η κάθε μια δολοφονία, ήταν ένα εξαιρετικό γεγονός το οποίο δεν θα επανεληφθεί και δεν θα γίνει κανονικότητα. Όσον αφορά στα πολιτικά δικαιώματα, η αντίσταση του ελληνικού λαού στην αποδημοκρατικοποίηση που εισήγαγαν τα μνημόνια, ότι εμείς ψηφίζουμε αλλά η κυβέρνηση μας δεν αποφασίζει τίποτα, ήταν επίσης ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του ποιας είναι η σχέση των κινημάτων με την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Όσον αφορά δε στην υπεράσπιση του κοινωνικού βάθους της δημοκρατίας, είναι προφανές ότι η αντίσταση στο νεοφιλελευθερισμό είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Από τις απεργίες στις συγκοινωνίες στην περίοδο του πατέρα Μητσοτάκη, τις κινητοποίησε ενάντια στο νόμο Γιαννίτση και φυσικά την αντιμνημονιακή εκστρατεία που κράτησε πάρα πολλά χρόνια, αλλά φυσικά δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Επίσης, να θυμίσω ότι τα κεκτημένα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και του φεμινιστικού κινήματος ήταν αποτέλεσμα αγώνων και δεν ήταν αποτέλεσμα παραχωρήσεων. Τα κινήματα έχουν σχέση επίσης και με την αντίσταση στο μείζον ζήτημα της εποχής μας, που είναι η περιβαλλοντική κατάρρευση. Άλλωστε και τα πράσινα κόμματα έχουν προκύψει από κινήματα. Οπότε είναι ένα καινούριο ζήτημα το οποίο δεν σχετίζεται αποκλειστικά έτσι, με τη δημοκρατία, αλλά υπερβαίνει τη δημοκρατία, γι' αυτό και το αναφέρω ξεχωριστά. Και τέλος να πω ότι τα κινήματα έχουν σχέση με την ουτοπία. Διότι καμία κοινωνία δεν ζει χωρίς να έχει μια ιδέα για το επέκεινα. Και παρατηρούμε ούτως ή άλλως τις κινήσεις που σχετίζονται με το αίτημα της άμεσης δημοκρατίας, άρα και αυτό που ονομάζουμε prefigurative politics, προεικονιστική πολιτική. Το αφήνω προς το παρόν εδώ και προχωράω. Ο τίτλος της εκδήλωσής μας έχει σχέση με την κρίση εκπροσώπησης.
και να πω δύο κουβέντες. Πώς σχετίζονται τα κινήματα με την κρίση εκπροσώπησης. Δεν υπήρχε αυτό που λέγανε κατεξοχήν από το γύρισμα του αιώνα ή από πολιτικοποίηση της νεολαίας. Αυτό είναι ένας μύθος. Απλώς άλλαξε ο τρόπος πολιτικοποίησης. Λόγω του ότι τα κόμματα έπαψαν να εκπροσωπούν τα κοινωνικά συμφέροντα κατά τον τρόπο που το κάνανε, όπως υπόθηκε πολύ σωστά πριν, ότι καρτελοποιήθηκαν. Οι νέοι, ιδίως οι νεότερες γενιές, δεν λέω αποκλειστικά ιδίως οι νεότερες γενιές, στράφηκαν σε άλλους τρόπους κινητοποίησης και πολιτικής έκφρασης που ήταν τα κινήματα ως επιτοπλίστων. Ο άλλος τρόπος δε, που σχετίζεται η κρίση εκπροσώπησης με τα κινήματα είναι ότι πάρα πολλά κόμματα, πολλά, εντάξει, εσείς θα το κρίνετε, στράφηκαν στα κινήματα προκειμένου να αναπαραχθούν. Και έχουμε το φαινόμενο των κινηματικών κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περίοδο του ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο το έχει τιμήσει ιδιαιτέρως και η βιβλιογραφία. Θα ήθελα όμως, για να μην νομίζετε ότι ήρθα εδώ για να εξάρω το ρόλο των κινημάτων, να πω ότι ταυτόχρονα εμφανίζεται και η κρίση των κινημάτων με πάρα πολλούς τρόπους και θα αναφερθώ συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Τα κινήματα δεν είναι συνεχόμενα, έχουμε κύκλους διαμαρτυρίας, έχουμε υφέσεις, μετά έρχονται κατακύματα κτλ. Οπότε πολλές φορές χαρακτηρίζονται από αποτυχία. Και γι' αυτό για την αποτυχία την ακολουθεί η ύφεση. Να φέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το ένα προφανώς είναι το αντιμνημονιακό κίνημα, όπου ύστερα από την συνθηκολόγηση του 2015 ακολούθησε μία ύφεση που κρατάει ενδεχομένως μέχρι και τις μέρες μας. Και επειδή πολλοί από εσάς θυμούνται τα κινήματα της πρώιμης μεταπολίτευσης, να πω ότι η επαναστατική αριστερά που βγήκε από το Πολυτεχνείο και από τη Χούντα τόσο δυνατή και με τόσο μεγάλες προσδοκίες άρχισε να φιλορροεί μόλις διεφάνει ύστερα από τις εκλογικές αναμετρήσεις ότι σταθεροποιείται ένα δημοκρατικό σύστημα το οποίο θα προσφέρει αυτά που ήταν να προσφέρει και δεν θα πάμε σε επαναστατικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία. Οπότε ήδη πριν το 1981 άρχισε να φιλορροεί η επαναστατική αριστερά λόγω της αποτυχίας της να εκτρέψει την ελληνική κοινωνία σε ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές. Το άλλο είναι η θεσμοποίηση. Φυσικά και μίλησε ο κύριος Κουζής ότι το χαρακτηριστικό το παράδειγμα είναι το συνδικαλιστικό κίνημα που από τη δεκαετία του 80 και του 90 με τον κοινωνικό διάλογο κτλ. Άρχισε να θεσμοποιείται σε ανησυχητικό βαθμό. Επίσης υπάρχει και κριτική προς το φεμινιστικό κίνημα ότι κρατικοποιήθηκε, θεσμοποιήθηκε, εξίσου ενσωματώθηκε τη δεκαετία του 90 και του 2000. Αυτό όμως είναι μάλλον μια υπερβολική κριτική και σίγουρα δεν κράτησε για πάντα, διότι είχαμε το τρίτο κύμα φεμινισμού, τα λέμε άλλη ώρα αν χρειαστεί. Ένας άλλος τρόπος για τον οποίο πλήττει τα κινήματα είναι η καταστολή. Θα φέρω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί αυτό είναι προφανές που σας λέω. Ο αναρχικός χώρος ήταν πάρα πολύ ισχυρός. Και είδαμε έτσι στην περίοδο των μνημονίων ότι ήταν ο παράγοντος ο οποίος έκανε τις κινητοποίησεις στην Ελλάδα να είναι newsworthy, να είναι δηλαδή η πρώτη είδηση σε όλα τα κανάλια στον κόσμο λόγω αυτής της τελετουργίας με τις Μολότοφ, τις συγκρούσεις με την αστυνομία κτλ. Από τη στιγμή που η Τρόικα μας έβαλε χέρι και ο Αντώνης ο Σαμαράς αποφάσισε να δείξει πυγμή, αρχίζοντας να φυλακίζει κόσμο και να κλείνει καταλήψεις, αυτό το πράγμα συνέχισε και μέχρι σήμερα, εξαφάνισε ουσιαστικά τον αναρχικό χώρο ως επικίνδυνο κινηματικό δρόντα. Όχι ότι το εξαφάνισε σαν χώρο, αλλά έχει μείνει ο δεύτερος ομόκεντρος κύκλος του, πέρα από τον Black Bloc, που είναι η πολιτισμική αναρχία κτλ. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο τα κινήματα υποχωρούν και υποχωρούσαν πολλές φορές στην μεταπολίτευση είναι η απομείωση των πόρων. Αναφέρθηκε και ο κύριος Κουζής. Από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να χάνουν άλλα μεροκάματα, χάσανε γύρω στα 35 μεροκάματα κατά μέσο όρο στην περίοδο των πρώτων μνημονιακών χρόνων, από τις απεργίες κτλ. Δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, διότι μειώθηκαν κατά 20, 30, 40 αναλόγως τα μεροκάματα, οι συντάξεις κτλ. Και έτσι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να χάνουν για ψήλου πίδημα το μεροκάματό τους. Δύο πράγματα θέλω να αναφέρω ακόμα, είναι σημαντικά κατά τη γνώμη μου. Είναι η ανάθεση. Έχει κουβεντιαστεί πάρα πολύ αυτό. Η ανάθεση προκύπτει όχι μόνο από την αδυναμία τα ίδια τα κινήματα να επιφέρουν, να υλοποιήσουν τους στόχους τους, αλλά και από τις αυξημένες προσδοκίες που δεν είναι δυνατόν χωρίς κυβερνητική ισχύ να
να ικανοποιηθούν. Και αυτό έγινε μία φορά το 1981 και μία φορά το 2015. Και το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω, το οποίο έχει σημασία, σπανίως το κουβεντιάζουμε στο δημόσιο λόγο, είναι η ρουτινοποίηση του λόγου. Τα κινήματα πολλές φορές ρουτινοποιούν το λόγο τους σε βαθμό τέτοιο ώστε να μην δημιουργούν ούτε αίσθηση στον κόσμο, ούτε να έχουν μια προωθητική ισχύ, ούτε να μπορούν να κάνουν αυτό για το οποίο υπάρχουν. Να πείθουν δηλαδή ευρύτερα ακροατήρια ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που σας λέω. Και το ένα ήταν η υπερεπαναστατικότητα της άκρας αριστεράς της μεταπολιτευτικής, όπου κούρασε τον κόσμο και τη δεκαετία του 80, από τη δεκαετία του 80 άρχισε να γίνεται λίγο ανέκδοτο και έχασε την προθήκη του ισχύ. Το άλλο θα έλεγα ότι ήταν η καταστροφολογία του εργατικού κινήματος, που σε οποιοδήποτε πράγμα από μια ίσονο σημασίας νομοθετική πρωτοβουλία μιας δεξιάς κυβέρνησης μέχρι την τροϊκανή νομοθεσία που, και τα μνημόνια, μίλαγε για λέλαπα, όλα λέλαπα. Από το ένα μέχρι το άλλο, όλο λέλαπα και καταστροφολογία, και αυτό ρουτινοποίησε το λόγο του εργατικού κινήματος. Και το άλλο, το οποίο αφορά όλα τα κινήματα στην Ελλάδα, είναι το έλλειμμα της ουτοπίας, το έλλειμμα ουτοπικού λόγου, το οποίο μπορεί να κινητοποιήσει ιδιαιτέρως τις νεότερες γενιές. Έχω την αίσθηση ότι ξέχασα την ουσία της ερώτησής σας, έτσι δεν είναι? Να το πάμε στο δεύτερο, να με συγχωρείτε, αλλά με πήρε ο κατήφορος. Ανήφορος ήταν. Ευχαριστούμε πολύ. Μετά από τον πρώτο γύρο εισηγήσεων, να αρχίσουμε να μπαίνουμε στα ερωτήματα και να ξεκινήσουμε από την κυρία Κακεπάκη, η οποία έφερε μια έρευνα εδώ σπαρταριστή, φρέσκια. Μετά την κατάρρευση, τη διπλή κατάρρευση της εμπιστοσύνης στο πολιτικό τη δεκαετία του 90 και μετά το 8, είδατε μια ανάκαμψη κατά τη διάρκεια της πανδημίας και είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτό. Πού πήγε αυτή η ανάκαμψη και πού βρισκόμαστε σήμερα στο πεδίο αυτό? Σε σχέση με τους δείκτες εμπιστοσύνης, εννοείται. Η ανάκαμψη ήταν μικρή τώρα, μην μας ξεγελάνε λίγα και καμιά φορά τα γραφήματα μπορεί να δείχνουν μια μεγάλη άνοδο, αλλά σε πραγματικό αριθμούς είναι μικρή ανάκαμψη, ήταν όμως μια πραγματική πιστοποιημένη ανάκαμψη εκείνη την περίοδο. Όπως σας είπα, το πιθανότερο είναι να ήταν συγκυριακή. Δηλαδή, έχουμε ενδείξεις από πολύ πιο πρόσφατες έρευνες ότι από το 22-21 και μετά που είχαν γίνει αυτές οι μετρήσεις, έχουμε ξανά μια κατάρρευση των δικτών. Άρα, ουσιαστικά, πάντα είχαν ήταν χαμηλά τα επίπεδα εμπιστοσύνης, πάντα παρουσιάζουν κάποιες διακυμάνσεις, αλλά ξαναπέφτουν σήμερα. Το γεγονός ότι δημογραφικά η νεότερη γενιά ολοένα πέφτει, δηλαδή έχουμε πλέον έναν πληθυσμό γερόντων και οδεύουμε σε μεγαλύτερη αύξησή του. Αυτό είναι ένα στοιχείο απεσιοδοξίας, δυσίωνο για την εμπιστοσύνη και γενικά τη συμμετοχή. Εντάξει, δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ πολύ αξιολογικούς όρους ότι είναι κάτι δυσίωνο ή ευίωνο. Είναι μια πραγματικότητα όμως η αλλαγή δηλαδή, της δημογραφικής σύνθεσης όλων των κοινωνιών. Σε σχέση με τη δημοκρατία θα πρέπει να ξαναδούν σίγουρα όλες οι κοινωνίες και όλες οι δημοκρατίες, αν μιλάμε και για την Ελλάδα, τα νέα δημογραφικά δεδομένα και τι σημαίνει όταν έχεις ένα μικρότερο ποσοστό νέων ανθρώπων διαθέσιμων για να συμμετάσχουν. Μπορεί να υιοθετηθούν πολιτικές ηλικιακών ποσοστώσεων. Σας λέω τώρα ένα παράδειγμα το οποίο έχει μπει στη συζήτηση τα τελευταία χρόνια, διότι ακριβώς φαίνεται ότι υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα αντιπροσώπευσης. Ολοένα και οι μεγαλύτερες ηλικίες λαμβάνουν αποφάσεις για τις νεότερες, οι οποίες δεν συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα από τα πολλά που μπορούμε να σκεφτούμε. Δεν ήταν μία μόνο, ήταν σύνολο ερευνών. Αυτό το οποίο θα ήθελα έτσι λίγο να επισημάνω είναι ότι δεν είναι και η Ελλάδα, μην τη θεωρούμε ότι είναι και μια εξαίρεση. Δηλαδή, τάσεις μείωσης της εμπιστοσύνης, έλλειψης συμμετοχής είναι πανευρωπαϊκές ή παγκόσμιες, θα λέγαμε. Άρα, καλό είναι να βλέπουμε λίγο τα πράγματα σε μια συγκριτική προοπτική. Αυτό μας βοηθάει λιγάκι να αντιληφθούμε πού βρισκόμαστε. Κάποια πράγματα μπορεί να έρχονται στην Ελλάδα λίγο αργότερα ή να εκδηλώνται μια μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση ανάλογα με τις συνθήκες. Αλλά είναι κάποιες παγκόσμιες ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο να σταθούμε, είναι ευρωπαϊκές τάσεις.
Ως προς τις διαδικασίες συμμετοχής τώρα, αν θέλετε, για να κλείσουμε έτσι και με αυτό το θέμα, τα ερωτήματα τα οποία έχουμε έτσι στην άκρη του μυαλού μας, όταν θέλουμε να ρωτήσουμε γιατί συμμετέχουν κάποιοι, γιατί τι είναι αυτό που τους κινητοποιεί κατά κάποιο τρόπο, είναι τρεις λόγοι. Γιατί θέλουν, γιατί μπορούν, γιατί κάποιος τους ρώτησε. Έχει αλλάξει πλέον αυτό. Οι άνθρωποι δεν θέλουν, οι άνθρωποι δεν μπορούν, και δεν μπορούν ενώ γιατί δεν έχουν το χρόνο, δεν έχουν το χρήμα, δεν έχουν τα δίκτυα. Και γιατί κανείς δεν τους έχει ρωτήσει, κανείς δεν τους το έχει ζητήσει, με την έννοια δηλαδή της αυτού που λέμε στρατολόγησης. Θα πρέπει να επανεξετάσουμε λοιπόν αυτές τις τρεις διαστάσεις, το θέλω, μπορώ και κάποιος μου το ζήτησε, και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε, αν θέλετε, τα ερωτήματα. Θέλεις κάτι να πεις, Ήδα. Α, γι' αυτά. Ναι, πάει πια το τρίτο, γιατί ποιος δεν το ζήτησε, γιατί προφανώς αυτό αφορά τα κόμματα. Συνήθως τα κόμματα είναι αυτά που στον κομματικό ανταγωνισμό, στον εκλογικό ανταγωνισμό, ζητάνε από τους ανθρώπους να συμμετάσχουν. Γιατί τα κόμματα φαίνεται να μην ζητάνε από τους ανθρώπους να συμμετάσχουν? Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία της καρτελοποίησης και έχοντας γίνει εξαρτήματα του κράτους, υπό μία έννοια, δεν ενδιαφέρονται να διατηρήσουν ένα μόνιμο διάβολο επικοινωνίας με την κοινωνία. Δεν θέλουν να παίξουν αυτό το ρόλο τον παραδοσιακό που έπαιζαν της πολιτικοποίησης. Δεν θέλουν να διαμορφώσουν δηλαδή πολίτες οι οποίοι έχουν κάποια συγκεκριμένη ιδεολογική αναφορά και έχουν μια δημοκρατική κουλτούρα συμμετοχής, η οποία βέβαια δημοκρατική κουλτούρα συμμετοχής σημαίνει ότι ασκώ και κριτική σε αυτό που γίνεται. Αυτή είναι η καλή έγκυα της δημοκρατικής κουλτούρας. Δεν είναι μια δημοκρατική κουλτούρα αιώνιας συγκατάθεσης. Δεδομένου λοιπόν ότι τα κόμματα δεν θέλουν να παίξουν αυτό το ρόλο γιατί έχουν μπει σε μια άλλη λογική, σε μια άλλη κατεύθυνση, αυτό που χρειάζονται είναι στιγμιαίες αποτυπώσεις μιας νομιμοποίησης η οποία προκύπτει κυρίως κατά την περίοδο των εκλογών και να παρέχουν βεβαίως τα κόμματα στις κομματικές τους βάσεις, οι οποίες βρίσκονται υπό διαρκή συρρήκνωση, την ψευδέστηση μιας συμμετοχής, η οποία βέβαια αυτή η ψευδέστηση καλλιεργείται κυρίως μέσα από άμεσες εκλογές ηγετών ή κεντρικών επιτροπών ή υποψήφιων βουλευτών κτλ. Δηλαδή αυτές οι αμεσοδημοκρατικές, δίθεν αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες στις οποίες συμμετέχει μεγάλη μάζα ψηφοφόρων, φίλων, υποστηρικτών, μελών κτλ. Για να εκλεγεί κάποιος αρχηγός, μπορεί να δίνουν μια επίφαση δημοκρατικότητα στα κόμματα, αλλά στην πραγματικότητα να παράγουν αυτό το έλλειμμα εκπροσώπησης, το οποίο ως κρίση εκπροσώπησης διαταράσει τον ίδιο τον κομματικό ανταγωνισμό. Άρα τα κόμματα δεν θέλουν να ζητήσουν τη συμμετοχή. Ζητάνε μια συμμετοχή που τους είναι χρήσιμη για να επιτελέσουν αυτό το ρόλο της νομιμοποίησης των κρατικών πολιτικών. Χρειάζεσαι μια συγκατάθεση από την κοινωνία για να μπορέσει να νομιμοποιήσεις κάποιες επιλογές πολιτικές. Χρειάζεσαι όμως συγκατάθεση. Δεν χρειάζεσαι συμμετοχή, δεν χρειάζεσαι συνδιαμόρφωση, δεν χρειάζεσαι την κριτική αποτίμηση, δεν χρειάζεσαι τη διαφωνία, δεν χρειάζεσαι τη διαβούλευση, δεν χρειάζεσαι μία σειρά από πράγματα τα οποία καθιστούν, αν θέλετε, ζωντανό τον πολιτικό διάλογο. Δεν είναι ο ρόλος των κομμάτων αυτός πια στη σημερινή εποχή. Και αυτό βεβαίως σαν αντίληψη και σαν λογική συμβάλλει σε αυτό που ονομάζουμε κρίση εκπροσώπησης. Ξαναπάω στον κύριο Παπανικολόπουλο για τη νεότερη γενιά, μιας και μιλάμε και για το δημογραφικό. Αυτή η μικρή λοιπόν συρρυκνωμένη νέα γενιά, είπατε ότι το ιδεολογικό διοχετεύεται αλλού πλέον στη νέα γενιά. Οπότε πού βλέπουμε ακριβώς να διοχετεύεται η ριζοσπαστικοποίηση που είδαμε την προηγούμενη δεκαετία, πού έχει πάει? Πού να πήγε η ριζοσπαστικοποίηση? Δεν πάει πουθενά η ριζοσπαστικοποίηση, απλώς εκφράζεται με άλλους τρόπους. Εγώ δεν είμαι από τους απεσιόδοξους, δεδομένου ότι αυτά που κάνανε οι άνθρωποι μέσα στις οργανώσεις, να το πω έτσι, ήταν κυρίαρχες οι οργανώσεις στα κοινωνικά κινήματα μέχρι και τη στροφή του αιώνα. Να θυμίσω ποια είναι. Είναι η κοινωνικοποίηση. Τώρα την κοινωνικοποίηση την κάνεις αλλού. Είναι η ανταλλαγή από social media. Ναι, 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 ναι. Η ανταλλαγή απόψεων, επίσης, η ενημέρωση και το να βρεις, το να ψηφίσεις ακόμα, το να συμμετάσχεις σε αποφάσεις κτλ. Όλα αυτά γίνονται αλλού. Ναι,
ως επιτοπλίσεων μέσα στο διαδίκτυο. Όμως να πούμε ότι το διαδίκτυο δεν είναι κάτι άλλο. Πλέον η κινηματική δράση, ο ψηφιακός χώρος λέει, η κινηματική δράση συντελείται και στα δύο. Και πρόκειται για έναν ενιαίο χώρο. Άλλωστε θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έτσι. Πάμε σε μία κινητοποίηση, βγάζουμε φωτογραφία να τη δουν στο ψηφιακό χώρο. Είναι στο ψηφιακό χώρο και λέει όλοι κάτω, κατεβείτε. Ωραίο δεν είναι αυτό, όπως το λένε, πάνω κάτω. Είναι ένας ενιαίος χώρος όπου οι άνθρωποι δραστηριοποιούνται και στα δύο και εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι παλιότερα οι άνθρωποι συμμετείχαν περισσότερο μαζικά από ότι το κάνουν τώρα. Μόνο τώρα το κάνουν στο διαδίκτυο. Να φέρω επίσης ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα φεμινιστικά δίκτυα είναι πολύ εκτεταμένα. Αλλά δεν τα βλέπουμε, δεν βλέπουμε κινητοποιήσεις αντίστοιχες, αλλά είναι πολύ εκτεταμένα, γιατί διασυνδέονται ψηφιακά, κουβεντιάζουν ψηφιακά, συντονίζονται ψηφιακά, αποφασίζουν ψηφιακά και βρίσκονται σε χώρους, αφού έχουν κάνει τον ψηφιακό συντονισμό, που εμείς δεν τους βλέπουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν. Και θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για το δημογραφικό. Τώρα, όντως, οι νεότεροι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια βιογραφική διαθεσιμότητα που είχαν στο παρελθόν. Που υπήρχαν άφθονοι πόροι, παραδείγματος χάρη φοιτητές, μπορούσαν να τελειώνουν στα 6 χρόνια. Τώρα δεν μπορούν, στα 4 και έφυγες. Όμως, έχουμε ηλικιωμένο ακτιβισμό. Δηλαδή, άνθρωποι που είναι άνω των 50-55, που τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει και δεν έχουν πλέον τέτοιες οικογενειακές υποχρεώσεις, βλέπουμε να πυκνώνουν τις τοπικές πρωτοβουλίες. Το πιο χαρακτηριστικό πράγμα είναι οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Όπου έχεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν και την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής τους, γνωρίζουν τους δημοσιογράφους, γνωρίζουν τους δικαστές, γνωρίζουν τους μπάτσους, γνωρίζουν επιχειρηματίες κτλ. Και μαζί με αυτούς είναι και νεότεροι κοσάριδες, τριαντάριδες, οι οποίοι τρέχουν, φτιάχνουν τα πανό, κάνουν τον ψηφιακό συντονισμό κτλ. Έχουμε δηλαδή ηλικιωμένο ακτιβισμό που δεν είχαμε τόσο στο παρελθόν. Και τελευταίο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι είναι αλήθεια ότι δεν θέλουν λόγω ατομισμού. Έτσι, μια κολοσσία εξέλιξη ας πούμε, στην εποχή μας είναι η εξατομίκευση. Ωστόσο όμως, τα κοινωνικά κινήματα είναι από τους λίγους χώρους που παράγουν σε αυτόν τον εξατομικευμένο κόσμο excitement, ενθουσιασμό, bonding και η αίσθηση ότι συμμετέχει σε κάτι που σε υπερβαίνει. Γιατί έχει και όρια και ο ατομισμός, όπως είχε και η συλλογική ζωή όρια. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν μόνο να έχουν τα δικαιώματά τους και να έχουν την ατομική τους έκφραση. Είναι κοινωνικά ζώα, πολιτικά ζώα. Αυτά για τα ζώα. Αυτά για τα ζώα. Να πάμε σε πιο γενική ερώτηση και να... Πες το. Στον κύριο Κουζή θα απευθυνθώ. Αρχικά να απαντήσει δεδομένης της κρίσης εκπροσώπησης, δεδομένης κατάρρευσης του πολιτικού εν γέννη. Θα λέγατε ότι πλέον μιλάμε για το κλείσιμο του κύκλου της μεταπολίτευσης και αν ναι, τότε πού οδεύει η Τρίτη Δημοκρατία? Προφανώς το ερώτημά σας απευθύνεται, μάλλον αφορά το ευρύτερο πλαίσιο πέραν του συνδικαλιστικού. Πέραν. Έτσι. Πέραν. Ναι. Και αν θέλουμε να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο πάνελ, να μιλήσουμε και για τις τομές. Ποιες θεωρείτε τομές αυτή την πορεία μέχρι αυτό τον εκφυλισμό τον σημερινό? Ναι. Σε ό,τι αφορά τις τομές, καταρχάς, νομίζω αναφέρθηκε και σε προηγούμενες τοποθετήσεις. Είχαμε τομή σε ό,τι αφορά το πρώτο διάστημα μέχρι τη μεταπολίτευση, μέχρι τα πρώτα χρόνια, έως και το τέλος της δεκαετίας του 80, όπου υπήρχε ένα άλλο κλίμα γενικότερα στο πολιτικό πεδίο, λαμβανομένο υπόψη και το τι ακριβώς συνέβαινε και στον ευρύτερο διεθνή χώρο. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα υπήρχε ο διπολισμός, ο οποίος έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο. Και αν θέλετε, η παρουσία των τότε σοσιαλδημοκρατικών στην Ευρώπη, σοσιαλδημοκρατικών και σοσιαλιστικών κομμάτων, συνδέονταν με θέσεις οι οποίες δεν είχαν ακόμα ενστερνιστεί στοιχεία σταδιακά, όπως έγινε στην πορεία, του νεοφιλελευθερισμού. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια πρώτη φάση.
Και η επόμενη φάση, η οποία είναι από το 90 μέχρι τώρα, έτσι, μέσα βάζω και την κρίση του 8, είναι αυτή η αλλαγή πορείας, το άλλο υπόδειγμα, το πολιτικό, ο νεοφιλελευθερισμός, όχι μόνο σαν οικονομικός φιλελευθερισμός, αλλά σαν, σαν ένας νέος πολιτισμός, σαν ένας νέος τρόπος σκέψης, ο οποίος σταδιακά διαβρώνει τις κοινωνίες, τα μυαλά της κοινωνίας, ώστε όταν ιδιαίτερα σε θέματα κοινωνικά και εργασιακά θα επιχειρήσει τη μεγάλη επίθεση, να έχει τις λιγότερες δυνατές αντιστάσεις, έχοντας εκ των προτέρων διαβρώσει, θα μπορούσαμε να πούμε, το κοινωνικό σώμα με μια άλλη αντίληψη. Μια σειρά από έρευνες μπορούμε να δούμε, που έχουν γίνει από τη δεκαετία του 80, να δούμε πράγματα τα οποία με τόσο μεγάλη ευκολία σήμερα εφαρμόζονται. Υπήρχαν τεράστιες αντιστάσεις πριν από 30-40 χρόνια για τα ίδια ακριβώς θέματα, που σημαίνει ότι έχει υπάρξει ένας άλλος τρόπος σκέψης της κοινωνίας και που αυτό απαιτεί πάνω απ' όλα αποκωδικοποίηση του νεοφιλελευθερισμού και αντιμετώπιση του με κάτω από νέα, θα λέγαμε. Ένας κύκλος δεδομένα. Κλείνει λοιπόν ναι, και ανοίγει ένας νέος. Ναι, θεωρώ ποια τα χαρακτηριστικά του νέου. Τα χαρακτηριστικά του νέου είναι τα οποία δεν μπορούν να δημιουργηθούν με παρθενογένεση, τίποτα νέο δεν γεννιέται με παρθενογένεση. Νομίζω ωστόσο ότι και αν θα το δούμε και στο ευρύτερο πολιτικό πεδίο, έτσι όπως διαμορφώνεται από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα και κυρίως από την εξέλιξη των κομμάτων της αριστεράς, έτσι, είναι πολύ πρόσφατα πολλά γεγονότα τα οποία είναι γενικότερα για την αριστερά, θα μπορούσαμε να πούμε, θλιβερά, ανεξάρτητα με το που ανήκει ο καθένας. Αυτό είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και που νομίζω ότι οι κοινωνίες πάλι θα πρέπει να σκεφτούν να πάρουν διδάγματα από την πορεία, έτσι, την πρόσφατη πορεία, και όχι μόνο και την πιο μακρινή, αλλά κυρίως την πρόσφατη πορεία, να πάρουν διδάγματα και να δημιουργήσουν νέους όρους, με νέους στόχους, χωρίς, βεβαίως με την αυτοκριτική που αναλογεί στον καθέναν, χωρίς αυτομαστιγώματα, αλλά που αυτή η αυτοκριτική να ανοίγει δρόμους για κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα και με το δεδομένο πάλι την άποψη που εστερνίζομαι ότι το τέλος της ιστορίας δεν έχει έρθει, έτσι, και ότι η πορεία των κοινωνιών ποτέ δεν ήταν ευθύγραμμη, υπήρχαν σκαμπανεβάσματα και που εξαρτάται για το πώς και κάτω από τις συνθήκες και που δεν αφορά μόνο τον εθνικό ορίζοντα, αλλά είναι κάτι πολύ ευρύτερο, οι κοινωνίες θα επανέλθουν στο προσκήνιο. Κύριε Καγιαβάκη. Ένα γενικότερο σχόλιο. Τώρα, εμένα δεν μου αρέσει τόσο πολύ να μιλάω με κύκλους. Θεωρώ ότι υπάρχουν, όπως είπε και ο κύριος Κουζής, καμπανεβάσματα, επομένως, και εναλλαγές. Θα συμφωνήσω πολύ με τον κύριο Παπανικολόπουλο στο θέμα του ψηφιακού κόσμου, ότι αν δηλαδή έχουμε κλείσει, ας πούμε, κάποιος κύκλος, έχει να κάνει με τα κανάλια κινητοποίησης, επικοινωνίας. Έχουμε μπει σε ένα νέο κόσμο, τον οποίο ακόμα και εμείς ηλικιακά ίσως αισθανόμαστε, δεν είμαστε έτσι ηθαγενείς αυτού του κόσμου, ήρθε αργότερα στη δική μου, ας πούμε, ηλικία, αλλά διατρέχει τα πάντα, το βλέπουμε αυτό. Άρα θα πρέπει και εμείς να αναπτύξουμε, επιστημονικά μιλώντας, νέα εργαλεία σε αυτό. Δηλαδή, η επιστημονική έρευνα θα έλεγα ότι είναι και λίγο συντηρητική. Μετράει κάποια πράγματα τα οποία έχουν πάψει να έχουν τόση σημασία πλέον. Άρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε να μετράμε και νέα πράγματα. Παραμένω αισιόδοξη πάντως και παραμένω αισιόδοξη και από έρευνες που έχουμε και θα έλεγα για τις νέες γυναίκες ιδιαίτερα. Ότι έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί και με αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και ψηφιακά και κινητοποιούνται και μας δείχνουν ίσως κάποιο δρόμο αισιοδοξίας. Εκεί θα κλείσω. Κυρία Καγιαπάκη, είναι πάντα αισιόδοξη, ευτυχώς. Κύριε Ελευθερίου, υπήρχε ένας άξονας μέχρι πρότινος. Είχαμε πάντα κάποιες διαιρετικές τομές, οι οποίες
τις ακολουθούσαμε, δηλαδή αριστερά-δεξιά, μετά πάμε μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Σήμερα πού βρισκόμαστε, ποια είναι η διαιρετική τομή η οποία συνέχει και διατρέχει έτσι το πολιτικό? Μήπως η κατάρρευσή της παίζει ρόλο σε όλη αυτή την απαξίωση? Τώρα, εγώ συνήθως είμαι απεσιόδοξος, οπότε εγώ θα, το ξέρω. Θα λειτουργήσω κάπως αντιθετικά προς το πνεύμα της Μανίνας και του Δημήτρη, βέβαια. Εγώ θα έλεγα το εξής τώρα, το ζήτημα των διαιρετικών τομών, δηλαδή που γιώνεται στην ουσία ο κομματικός ανταγωνισμός, εξακολουθεί να έχει μια επικαιρότητα. Δηλαδή, δεν εξαφανίζονται ακριβώς οι διαιρετικές τομές, απλά τα κόμματα τα οποία εμφανίζονται για να εκφράσουν τις διαιρετικές τομές, τις αντιθέσεις κοινωνίας, αλλάζουν στρατηγική, μετατοπίζονται, εξαφανίζονται πολλές φορές. Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση μέχρι να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο. Νομίζω ότι το πρόβλημα σε αυτή τη φάση, το οποίο ενδεχομένως και δεν μπορεί να εκφράσει στο πολιτικό πεδίο και νέες κοινωνικές διαιρέσεις που έχουν εμφανιστεί, έγκυται στο ότι έχουν αρχίσει τα κόμματα, εγώ θα μιλήσω τουλάχιστον για τα κόμματα, την πολιτική εκπροσώπηση δηλαδή, τα κόμματα έχουν χάσει αυτόν τον ρόλο της εκπροσώπησης των κοινωνικών συμφερόντων. Και να διαμορφώνονται διαιρετικές τομές, αυτές δεν γίνονται πολιτικά ορατές διαιρετικές τομές, ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν κόμματα τα οποία θα εκφράσουν αυτές τις κοινωνικές αντιθέσεις, αυτές τις κοινωνικές διαιρέσεις. Νομίζω πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση από το τι είδους κόμματα έχουμε, το περιέγραψα κάπως προηγουμένως, και μετά να πούμε τι κόμματα θέλουμε να έχουμε για να μπορέσουν να εκπληρώσουν έναν ρόλο ενίσχυση, διατήρηση, ενίσχυση της δημοκρατίας και έκφραση της κοινωνικής δυναμικής με έναν τρόπο ο οποίος ενισχύει ουσιαστικά ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα. Και η δική μου προσέγγιση είναι πώς ενισχύονται τα κόμματα σαν οργανωμένες μαζικές συλλογικότητες. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να μπορέσει να ανασυγκροτηθεί το κομματικό φαινόμενο και να παίξει το ρόλο του. Αυτό μπορεί να γίνει βεβαίως με ενσώματη συμμετοχή των ανθρώπων μέσα σε συλλογικές διαδικασίες. Μπορεί να αξιοποιηθεί τα νέα ψηφιακά εργαλεία. Δεν είναι το ερώτημα εδώ πέρα τόσο πολύ το μέσο. Δεν είναι δηλαδή πώς θα το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία θα αξιοποιηθούν. Είναι ο στόχος. Τι είδους κόμματα, τι είδους πολιτικά υποκείμενα θέλουμε να συγκροτήσουμε. Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να διδαχθεί η σημερινή εποχή από την πρώτη περίοδο της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, είναι η αξία της μαζικής συμμετοχής, της μαζικής πολιτικοποίησης, η ενεργοποίηση του δημοκρατικού διαλόγου και η δυνατότητα που θα δοθεί στην κοινωνία να συμμετέχει σε αυτές τις συλλογικές διαδικασίες. Θα το κάνει με άμεση παρουσία σε μια κινητοποίηση, σε μια συνέλευση, θα το κάνει. Θα το κάνει με ψηφιακούς τρόπους, θα το κάνει. Θα έχει κάποιες διαφορετικές λογικές συμμετοχής, οι οποίες θα ακολουθούν τα επικοινωνιακά μέσα που προτιμούν διαφορετικές γενιές ανθρώπων, προφανώς. Αλλά ο σκοπός είναι να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε, τι πρέπει δηλαδή να φτιαχτεί, τουλάχιστον από το κομματικό φαινόμενο, σημαίνει μια αναγέννηση του κομματικού φαινομένου πιο κοντά στην κοινωνία. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να συμπληρώσει κάτι στον κύριο Ελευθερίου. Ή κάτι σε σχέση με το κομμάτι των social media που το πιάσαμε και θέλαμε, κυρία Κακεπάκη, να το πιάσουμε και περαιτέρω. Για να μην κλείσουμε έτσι απεσιόδοξα, δηλαδή τελευταίος δεν πρέπει να μιλάει ο Ελευθερίου ποτέ, ας πούμε, πρέπει να κλείσουμε λίγο πιο αισιόδοξα σαν άνθρωποι. Εντάξει, εγώ με τη σχολή Hobsbawm, έτσι που έλεγε μια φορά, ότι τώρα από όλο αυτό το πράγμα τίποτα καλό δεν θα βγει, δεν θα κρατήσει για πάντα όμως. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν οριστικές νίκες, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν οριστικές ήττες. Και θα πω μόνο ένα πράγμα. Εγώ είμαι ένας λευκός άντρας. Εάν ήμουν όμως μία γυναίκα, θα θεωρούσα ότι ζω στον καλύτερο κόσμο που έχουν ζήσει οι γυναίκες. Αυτό που λέμε feminization of politics είναι πραγματικότητα. Οι γυναίκες κερδίζουν έδαφος, όχι ότι δεν υπάρχουν πισωγυρίσματα, υπάρχουν, όχι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, θα συνεχίσουν να υπάρχουν, όχι ότι οι μάχες δεν θα είναι αιματηρές, θα είναι, αλλά είναι ο καλύτερος κόσμος για γυναίκες που έχει υπάρξει ποτέ, όπως και για άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι αισιόδοξο. Άλλα πράγματα πάνε άσχημα, όπως το θέμα της εργασίας ή το θέμα της οικολογίας, άλλα πράγματα πάνε καλύτερα. Απλώς καλύτερα, έτσι, να μην πούμε ότι είναι άσπρο μαύρο. Όπως είπανε και όλοι οι προλαγίστες, μιλάμε για διακυμάνσεις. Πάνε πάνω, πάνε κάτω κτλ. Και νομίζω ότι αυτό που μπορεί να μας κάνει να αισιοδοξήσουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τέσσερις ομιλητές. Βάζουμε μια νοτελεία, γιατί τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Δεν μπορούμε να τα πιάσουμε όλα. Ο χρόνος πιέζει. Ευχαριστούμε πολύ.